κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι τα τελευταία γεγονότα από το Mega Channel. Μητσοτάκης και Ντεμιρέλ συμφώνησαν στον Νταβός να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με στόχο τη σύναψη συμφώνου φιλίας και συνεργασίας. Παράλληλα, εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις πρωτοβουλίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Ο απεσταλμένος μας, Θόδωρος Ρουσόπουλος, μεταδίδει από τον Νταβός. Ελλάδα και Τουρκία μπαίνουν σε διάλογο με μοναδικό σκοπό την υπογραφή ενός συμφώνου φιλίας, συνεργασίας και καλής γειτονίας. Το κυπριακό πρόβλημα δεν παραλείπεται μεν, αλλά και η επίλυσή του δεν μπαίνει ως όρος για την υπογραφή του συμφώνου αυτού. Οι δύο πρωθυπουργοί μετά την δίωρη συνάντησή τους εμφανίστηκαν στους δημοσιογράφους για να ακούσουν μαζί τους τον πρέσβη Λουκά Τσίλα να διαβάζει το κοινό ανακοινοθέν, το οποίο ήταν γραμμένο στα αγγλικά. Στο κοινό ανακοινωθέν αναφέρεται η επιθυμία και των δύο χωρών να αναπτύξουν καλύτερες σχέσεις σε όλους τους τομείς. Για το κυπριακό αναφέρεται η ανάγκη του σύντομου διακανονισμού του προβλήματος για δίκαιη και διαρκή λύση. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αμέσως μετά, σε συνέντευξη που έδωσε στους Έλληνες δημοσιογράφους, τόνισε ότι το κυπριακό δεν μένει πίσω, αλλά γίνεται παράλληλη με την υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας προσπάθεια για την επίλυσή του. Είπε δε ότι το πρώτο εξάμεινο του 92 είναι και το κρίσιμο εξάμεινο. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι δεν έγινε διαπραγμάτευση για κανένα θέμα, όπως επί παραδείγματι η υφαλοκρηπίδα. Δήλωσε ότι ίσως επισκεφτεί την Άγκυρα τον Ιούνιο και πάντως αφού προηγμένως έχει προχωρήσει διαδικασία για την υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας. Προς τούτο θα γίνουν και επαφές μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών, κ. Σαμαρά και Τσετίν. Σε ερώτηση αν συζητήθηκε η πρόθεση της Τουρκίας να αναγνωρίσει τη λεγόμενη Μακεδονία, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε πως είπε στον κ. Ντεμιρέλ ότι η χώρα του διάστηκε να δηλώσει πως αναγνωρίζει την λεγόμενη Μακεδονία των Σκοπίων και ότι έπρεπε πρώτα να περιμένει τις σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Από τον Νταβός, Θόδωρος Ρουσόπουλος για το Mega Channel. Αμέσως μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ντεμιρέλ, ο απεσταλμένος μας, ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, είχε μια συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον Κύπριο Πρόεδρο Γιώργο Βασιλείου και με τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη. Είστε ευχαριστημένος από τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και τον τρόπο που τίθεται το θέμα με αφορμή την υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας? Το ερώτημά σας έχει δύο πτυχές. Με ρωτάτε αν είμαι ευχαριστημένος από το τι έγινε. Δεν είμαι ευχαριστημένος με την εξής έννοια. Δεν είπε κάτι το συγκεκριμένο ο κύριος Ντεμιρέλ με το οποίο να νιώθω ότι μπορώ να προβλέπω σε άμεση πρόοδο. Να μην παρεξηγήσετε την απάντηση, δεν είναι ότι δεν είμαι ευχαριστημένος από το τι του είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Ελλάδα θα ήταν έτοιμη να υπογράψει σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας με την Τουρκία χωρίς να υπάρχει λύση του Κυπριακού καθαρή. Άρα δηλαδή, κύριε Πρωθυπουργέ, ο λόγος είναι εσάς. Γιατί λέτε ότι μπαίνει μπροστά το σύμφωνο φιλίας? Αντίθετα, μπροστά μπαίνει το Κυπριακό και το ξέρουν οι πάντες και φυσικά παράλληλα γίνεται και αυτή η προσπάθεια. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση και φιλία βοηθά σε τελική ανάλυση και τη λύση του προβλήματος της Κύπρου. Ας δούμε όμως τι είπε και η άλλη πλευρά, η πλευρά Ντεμιρέλ. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός έδωσε συνέντευξη τύπου, στην οποία ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που την παρακολούθησε και συζήτησε με τον κύριο Ντεμιρέλ ήταν ο ανταποκριτής μας στην Άγκυρα, Γιώργος Ανεζίνης. Δεν διαπραγματευτήκαμε κανένα θέμα, τόνισε ο Τούρκος Πρωθυπουργός, αλλά εκφράσαμε τη θέλησή μας για την ειρηνική και φιλική επίλυση των Έλληνο-Τουρκικών προβλημάτων. Θέλαμε να δώσουμε στη διεθνή κοινή γνώμη και στην κοινή γνώμη των δύο χωρών το μήνυμα ότι επιθυμούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα μέσα στο πνεύμα των νέων καιρών. Όσον αφορά το Κυπριακό, ο Ντεμιρέλ υπογράμμισε ότι οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη θέλησή τους που θα την γνωστοποιήσουν στο Γενικό Γραμματέα του ΙΕ, Μπούτρος Γκάλι, για άμεση πολιτική επίλυση του προβλήματος. Ο Ντεμιρέλ, που είπε πως ελπίζει να υποδεχτεί στις αρχές του καλοκαιριού το Μητσοτάκη στην Άγκυρα, απαντώντας σε αποκλειστικές δηλώσεις του Mega Channel, είπε μεταξύ άλλων για το Μακεδονικό. Έχω ανακοινώσει πριν έρθω στον Νταβός ότι η κυβέρνησή μου θα αναγνωρίσει την Κροατία, τη Σλοβενία και τη Μακεδονία. Τώρα είσαστε περισσότερο αισιόδοξος για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων από ότι πριν. Ήμουν πάντα αισιόδοξος. Μιλήσατε για το θέμα της υφαλοκρηπίδας με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν μιλήσαμε, όχι. Την ώρα που τα καυτά προβλήματα των Βαλκανίων και οι δραματικές πτυχές του εμφυλίου στη Ιουγκοσλαβία κυριαρχούσαν στις συνομιλίες του Νταβός, στα ελληνο-ιουγκοσλαβικά σύνορα η Ένωση Φοιτητών των Σκοπίων οργάνωσε μια προκλητική διαδήλωση. Μακεδονία! 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 Η συμμετοχή των φοιτητών ήταν ελάχιστη, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου της Ένωσης, τα μέλη της είναι γύρω στις 20.000. Οι 100 περίπου φοιτητές χόρεψαν χορούς, φώναξαν συνθήματα για την ανεξαρτησία της δημοκρατίας των Σκοπίων και γύρω στις 4 το απόγευμα έφτασαν μέχρι την ελληνική συνοριακή γραμμή, όπου είχαν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις και των δύο πλευρών.
Τα πανό που κρατούσαν έγραφαν προκλητικά «Η Μακεδονία είναι μία, είμαστε Μακεδόνες φοιτητές, τα μακεδονικά σύνορα είναι ανοιχτά». Από την ουδέτερη ζώνη των ελληνογιουγκοσλαβικών συνόρων, γογότε του για το Mega Channel. Άλλη μια κρίσιμη συνομιλία είχε το απόγευμα στον Ταβός ο κύριος Μητσοτάκης. Συναντήθηκε με τον Βούλγαρο πρόεδρο Ζέλιου Ζέλεφ σε μια προσπάθεια αναθερμάνσεως των σχέσεων που δοκιμάστηκαν από την αναγνώριση των Σκοπίων από τη Σόφια. Νομίζω ότι μείναμε σύμφωνοι στη βάση ότι δεν υπάρχει, ότι δεν πρέπει να υπάρξει αμφισβήτηση από μέρους της Δημοκρατίας των Σκοπίων, φυσικά των συνόρων, ότι πρέπει να παραδεχτεί τα σύνορα, ότι δεν υπάρχει μειονότητα μακεδονική ούτε στην Ελλάδα ούτε στη Βουλγαρία και ότι δεν υπάρχει μακεδονική εθνότητα. Οι Σέρβοι στο Βελιγράδι αλληλοκατηγορούνται με αιχμή την αποστολή των Κιανοκράνων. Τα ομοσπονδιακά στρατεύματα αποχωρούν από τα νότια σύνορα και η αντιπολίτευση στο Μαυροβούνιο αρνείται να υποστηρίξει την ιδέα Μιλόσεβιτς για τη μικρή Ιουγκοσλαβία. Μετά την Βοσνία και τα Σκόπια, τώρα φαίνεται ότι η Σερβία κινδυνεύει να χάσει και τον τελευταίο της σύμμαχο, το Μαυροβούνιο. Χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σε μεγάλη πορεία και διαδήλωση που οργάνωσε η αντιπολίτευση στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου με κυρίαρχο σύνθημα την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας από την Ιουγκοσλαβία. Εν τω μεταξύ, ύστερα από επίγουσες συνομιλίες που έγιναν στο Βελιγράδι, οι Σέρβοι της Ιουγκοσλαβίας δεν κατάφεραν να γεφυρώσουν τελικά τις διαφωνίες τους για το ειρηνευτικό σχέδιο του ΟΗΕ. Οι ηγέτες των Σέρβων της Κροατίας χαρακτήρισαν το σχέδιο αυτό μη εφαρμόσιμο και το απέρριψαν. Φρίκη και αποτροπιασμό προκάλεσε σε ολόκληρο τον κόσμο η εκτέλεση σιητών αντιπάλων του Σαντάμ Χουσέιν μπροστά στην κάμερα της τηλεοράσεως. Οι συγκλονιστικές σκηνές καταγράφηκαν στο Ιράκ αμέσως μετά τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο και έφτασαν μόλις χθες στη Δύση. Εξαντλημένους και ημιθανείς μετά από σκληρά βασανιστήρια, οι Ιρακινοί αξιωματούχοι οδηγούν τους σιήτες εχμαλώτους, πολιτικούς αντιπάλους του Σαντάμ Χουσέιν, στον τόπο της εκτέλεσης. Ας ελπίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι οι παρόμοιες σκηνές που μας παραπέμπουν στο Μεσαίωνα δεν θα επαναληφθούν. Και να πάμε στα δικά μας. Νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές, χιόνια και τσουκτερό κρύο πλήττει ολόκληρη τη χώρα. Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στην κίνηση των αυτοκινήτων. Αυτή την ώρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε όσους οδηγούν. Οι δρόμοι στα βόρεια προάστη έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου, καθώς το κρύο που επικρατεί παγώνει το χιόνι. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε από το κεντρικό λιμεναρχείο της Πάτρας ότι από τις 10 το βράδυ έχει διακοπεί η πορθμιακή γραμμή Ρίου Αντιρίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή. Αυτή την ώρα δεν χιονίζει στα βόρεια προάστια. Πρόβλημα μεγάλο όμως αντιμετωπίζουν οι οδηγοί των αυτοκινήτων επειδή οι δρόμοι είναι πολύ παγωμένοι. Ιδιαίτερα προβλήματα λόγω του παγετού και της ολισθηρότητας των δρόμων παρουσιάζονται στην Κηφισιά μετά το φανάρι της Ερυθρέας, στο Διόνυσο, στο Καστρί, στην Εκάλη, στην Πολιτεία, στην Παλαιά και Νέα Πεντέλη και στην Πάρνηθα από το Τελεφερή και πάνω. Σε όλες αυτές τις περιοχές η κίνηση γίνεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες. Με αλυσίδες γίνεται επίσης η κίνηση από το 15ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας μέχρι και την Μαλακάσα και από το 117ο ως το 108ο-28ο. Αλυσίδες χρειάζονται ακόμα και όσα οχήματα κινούνται στον Εθνικό Δρόμο Ισθμού Επιδαύρου, Κορίνθου Τρυπόλεως, ένα χιλιόμετρο πριν και ένα χιλιόμετρο μετά την σύραγγα Αρτεμισίου, καθώς επίσης και στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στο ύψος της Κάζας. Σφοδρή κακοκαιρία όμως πλήττηκε τη γειτονική μας Τουρκία. 109 άτομα βρήκαν τραγικό θάνατο όταν τεράστιες χιονοστιβάδες καταπλάκωσαν από μακρισμένα χωριά της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Άλλοι 250 αγνοούνται και εκφράζονται φόβοι ότι τα θύματα θα είναι πολύ περισσότερα, γιατί οι συνεχείς χιονοπτώσεις και η νύχτα δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων. Σόιν ο Έλληνας πλοίαρχος και οι 7 αλλοδαποί ναυτικοί μέλη του πληρώματος του υποκυπριακή σημαία φορτηγού πλοίου Σταύρος Ήτα, στο οποίο εξεδηλώθη φωτιά στο μηχανοστάσιο στις 7 το βράδυ ενώ έπλεε 110 μίλια ανατολικά από τις νότιες ακτές της Ιταλίας. Ο πλοίαρχος Ρούσος Ιωάννης και 6 αλλοδαποί ναυτικοί παρελήφθησαν από το ελληνικό φορτηγό πλοίο Κίμολο, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο φλεγόμενο κυπριακό φορτηγό. Πάνω στο πλοίο παραμένει μόνο ο μάγειρας του πλοίου Χιλιανός Υπήκοος.
Και να πάμε τώρα στην Αλγερία, όπου κλιμακώνονται επικίνδυνα οι συγκρούσεις στρατού και Ισλαμιστών. Νωρίς σήμερα το βράδυ, αστυνομικές δυνάμεις άνοιξαν πύρα εναντίον μεγάλης διαδήλωσης Ισλαμιστών έξω από το κεντρικό τζαμί της πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 άτομα. Έκριθμη είναι η κατάσταση στην Αλγερία. Εκπρόσωπος του Ισλαμικού Μετώπου Σωτηρίας δήλωσε απόψε ότι 5 σκοτώθηκαν, δεκάδες τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 100 συνελήφθησαν σε αιματηρές συγκρούσεις με την αστυνομία. Οι συγκρούσεις άρχισαν την Παρασκευή, όταν οι αρχές απαγόρευσαν στους Ισλαμιστές να προσέλθουν στα τζαμιά για την καθιερωμένη προσευχή και συνεχίστηκαν το πρωί του Σαββάτου όχι μόνο στο Αλγέρι, αλλά και σε 3 άλλες μεγάλες πόλεις της Αλγερίας. Όπως επισημαίνουν τα ειδησογραφικά πρακτορία, οι συγκρούσεις αυτές είναι οι πιο αιματηρές από τότε που ανέλαβε την εξουσία στη χώρα το Στρατιωτικό Συμβούλιο. Κομπιούτερ που σκέφτονται κατασκεύασαν Αμερικανοί επιστήμονες. Είναι μια επαναστατική επιστημονική ανακάλυψη που ανοίγει νέους ορίζοντες. Οι επιστήμονες λένε ότι το επιτεύγμα τους βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο. Έδειξαν όμως πριν από λίγες ημέρες ορισμένες από τις πολλές ικανότητες των εφιών ρομπότ. Το ένα αποδείχθηκε ικανό συμπαίκτη στο παιχνίδι της μπάλας. Το άλλο επιδέξιο συλλέκτης αντικειμένων που έχουν πέσει στο πάτωμα χάρη στις κεραίες του που είναι εξοπλισμένες με ακτίνες λέιζερ. Ένα τρίτο αντιδρούσε και στις μικρές ακόμη διαφοροποιήσεις της θερμοκρασίας και ένα άλλο προσπαθούσε να παρηγορήσει τον ιδιοκτήτη του επειδή του φάνηκε στεναχωρημένο. Ο κινηματογράφος και η μουσική συνδυάστηκαν αρμονικά χθες το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής, σε μια εκδήλωση γεμάτη από την μαγεία του ήχου και της εικόνας. Την προβολή της βοβής ταινίας του Αμπέλ Γκάνς, δεκάτη συμφωνία που οργάνωσε το μουσικό αναλόγιο των φίλων της μουσικής, συνόδευσε η ορχήστρα Καμεράτα. Η συμφωνία του Αμπέλ Γκάνς, 74 χρόνια μετά, γοήτευσε το κοινό του Μεγάρου Μουσικής με το λυρισμό και το πάθος της. Ο μεγάλος Γάλλος σκηνοθέτης, που είχε χαρακτηριστεί σαν Βίκτορ Ουγκό της οθόνης, ξετύλιξε με ευαισθησία τις περιπέτειες μιας νεαρής γυναίκας που προσπαθεί να απαλλαγεί από τους εκβιασμούς ενός τυφοδιώκτη, καθώς και την ιστορία ενός συνθέτη, μαθητή του Μπετόβεν, που μέσα από τον πόνο εμπνέεται να γράψει μια συμφωνία, την δέκατη. Τα διαδραματιζόμενα επί της οθόνης συνόδευσε η Καμεράτα, ερμηνεύοντας τη θαυμάσια μουσική του Γάλλου συνθέτη Αμορί ντε Κλοζέλ με μαέστρο τον ίδιο. Βελτίωση του καιρού που θα αρχίσει από την βορειοδυτική χώρα, κυρίες και κύριοι, αναμένει η Έμι για σήμερα Κυριακή. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες. Η άνεμη θα είναι μέχρι ισχυρή και στο Αιγαίο πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 7 μέχρι 9 βαθμούς. Νεφώσεις με χιόνι κατά διαστήματα προβλέπονται αρχικά για την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη, στα ανατολικά ισχυρή. Η θάλασσα θα είναι μέχρι κυματώδη στο νότιο Βοϊκό και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 0 μέχρι 3 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέτρη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 μέχρι 4 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο δελτίο του Μέγκα είναι στις 2 το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα.